Λοιπόν, και πάμε και στον Γιώργο τον Πρωτοψάλτη, γιατί και στο άλλο μεγάλο θέμα με τον Δράκο, τον βιαστή της Καλλιθέας, η αστυνομία κατάφερε να τον ταυτοποιήσει. Όμως, από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, έχει διαφύγει στην Αυλώνα της Αλβανίας. Αυτή η πληροφόρηση λοιπόν υπάρχει και αυτό αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να υπάρξει και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ένας 45χρονος άνδρας, όπως προέκυψε λοιπόν από την ταυτοποίηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών. Ένας άνδρας από την Αλβανία, όπου ζούσε με την μητέρα του, ήταν χωρισμένος και πατέρας δύο παιδιών. Φαίνεται λοιπόν ότι μπόρεσαν να φτάσουν στα ίχνη, να ταυτοποιήσουν μάλλον το πρόσωπό του οι αστυνομικοί μέσα από το DNA του, το οποίο βρέθηκε και στο αυτοκίνητο στην μία περίπτωση, στην απόπειρα βιασμού, που υπάρχουν και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Φαίνεται λοιπόν ότι από εκεί εντοπίστηκε DNA, καθώς να θυμίσουμε ότι είχε ορμήξει και είχε μπει μέσα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που οδηγούσε μια 24χρονη γυναίκα σε ένα φανάρι. Οι εικόνες που βλέπουμε τώρα είναι αφού η γυναίκα έχει καταφέρει με ψυχραιμία να οδηγήσει το αυτοκίνητο σε ένα ανοιχτό κατάστημα και με αποτέλεσμα να τρομάξει και να εξαφανιστεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Λίγη ώρα αργότερα υπήρχε και ο καταγγελόμενος βιασμός της 34χρονης γυναίκας και εκεί λοιπόν φαίνεται ότι από κάποια εξέταση DNA εντοπίστηκαν τα ίδια ίχνη, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο πρόσωπο όντως να κρύβεται πίσω από τις δύο υποθέσεις και να πρόκειται για τον 45χρονο άνδρα. Αναμένεται λοιπόν τώρα να συνεχιστούν οι έρευνες και σε συνεργασία με τις αλβανικές αρχές, καθώς όπως είπαμε μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης φαίνεται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο κατάφερε να περάσει τα σύνορα. Αναμένουμε και το διεθνές ένταλμα για να συλληφθεί ο άνδρας και να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών. Μάλιστα. Και τον είδαμε και στις φωτογραφίες. Πληροφορίες λένε ότι είναι και πατέρας μικρών παιδιών ο συγκεκριμένος. Έχει δύο παιδιά. Να αναφέρουμε επίσης ότι ένα άλλο στοιχείο το οποίο μπόρεσε να βοηθήσει στο πεδίο των ερευνών είναι ότι αντιμετώπιζε και προβλήματα αλκοολισμού σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του. Και να θυμίσουμε ότι η γυναίκα η οποία είχε καταγγείλει τον βιασμό είχε αναφέρει στους αστυνομικούς την μυρωδιά του αλκοόλ όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό. Μάλιστα, και αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε βοηθήσει και στις έρευνες. Τουλάχιστον τον εντόπισαν, Γιάννη. Δεν θα φοβούνται οι γυναίκες εκεί στην Καλλιθέα, διότι το να κυκλοφορεί ένας άνθρωπος έτσι. Ναι, το θέμα είναι να συλληφθεί κιόλας. Έτσι. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Ναι, ότι έχει διαφύγει, έχει πάει στον Αυλώνα. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες. Ναι, πέρασε τα σύνορα. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.